Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο. Δοκιμάζουμε το. Σήμερα δοκιμάζουμε το Beholder 2. Έχουμε κάνει παλιότερα τη σειρά το Beholder 1. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν έτσι με τα διαμερίσματα και ήσουν διαχειριστής της πολυκατοικίας που παρακολουθούσε κόσμο. Πρόσφατα βγήκε το Beholder 2. Είναι η συνέχεια του. Βέβαια έχει πολύ διαφορετικό gameplay και αυτό δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα και θα δούμε αν θα γίνει σειρά ή όχι, ανάλογα με το αν θα μας αρέσει. Πάμε να κάνουμε το new game. Και ξεκινάει εδώ πέρα με αυτόν τον τύπο. Σε μια βροχερή μέρα, κάτι γίνεται εκεί πέρα στο βάθος. Κάτι κύματα περνάνε. Λοιπόν, αυτός είμαι εγώ. Α, μπορώ και τον ελέγχω εδώ μεταξύ. Πώς θα μπορούσε να είμαι τόσο τυφλός, λέει. Αυτό όλο ήταν ένα λάθος από την αρχή, τέλος πάντων. Ίσως να μην είναι τόσο αργά να το διορθώσω. Αυτά τα άδεια μάτια, αυτή η σιωπηλή, ξέρω εγώ, υπακοή. Δεν ήθελα αυτό, όχι. Γιατί δεν πατάμε και με κοιτάνε όλοι, είναι ντροπιαστικό γενικότερα. Οκ. Κανένα καλό πράγμα δεν έγινε χωρίς μεγάλα εμπόδια, λέει. Αλλά καθώς ο Θεός είναι ο μάρτυράς μου. Οκ. Για πάμε μέσα, στο κτίριο. Ποιο κτίριο είναι αυτό, δεν ξέρω εντωμεταξύ. Και εδώ μας πετάει κάποιες εξυπνάδες στο παιχνίδι για να δούμε. Ωραία, και ξεκινάει λογικά. Πολύ επιβλητικό άγαλμα γενικότερα και πολύ σκοτεινό, ούτε η ταινία της DC να ήτανε. Γενικά βλέπετε τώρα πέσανε τα τζάμια εδώ πέρα και δείχνει κάποια ονόματα, δεν ξέρω αν είναι ονόματα των παιχτών του παιχνιδιού ή από τους παραγωγούς του παιχνιδιού. Πάντως κάποιον τους πρόξενε και πέφτει κάτω από ένα ψηλό κτίριο. Δεν είμαστε και σε τόσο δημοκρατική κοινωνία. Γενικότερα, στο Beholder το παλιό δεν ήμασταν, οπότε φαντάζομαι κάπως παρόμοιο θα είναι και τώρα. Έτσι, καταθλιψιάρικο και. Λέει special guest, Carl Stein. Carl Stein λεγόμασταν στο προηγούμενο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, ίσως είμαστε τώρα αυτό, special guest. Νομίζω ίσως να συναντήσουμε. Ωραία, και πέσαμε κάτω. Αν ήμασταν εμείς αυτό, ή αν είναι κάποιο παράδειγμα, πρέπει να δούμε απλά τι γίνεται σε αυτή την κοινωνία. Beholder 2? Πέτα και το 2. Μπαμ. Ωραία. Αυτή ήταν μια πολύ σκληρή εισαγωγή και λέει μερικές μέρες αργότερα η μεταφορά, λέει, στο Υπουργείο έγινε αποδεκτή και άσε δουλειά σου πιο γρήγορα, πας στο Χέλμερ. Τζέι Κάνιγχαμ. Υστερόγραφο κιόλας, ο πατέρας σου είναι νεκρός. Περισσότερες πληροφορίες θα πούμε όταν συναντηθούμε. Ναι, οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στο υστερόγραφο είπατε κάτι τόσο σημαντικό. Το κλείνουμε και. Αυτός εδώ μάλλον είμαι εγώ. Ναι. Οκ. Okay. Κάτι στιγμή κάποιος με έπιασε. Λέει ένας stranger. Γεια. Είσαι αυτός που περιμένω. Φαντάζομαι, λέει. Το όνομά μου είναι George Hemnes. Οκ. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Είμαι ο Evan Redgrave. Και εδώ ο τύπος αρχίζει και μας λέει, ξέρω εγώ, ότι βρίσκεται στο Υπουργείο για 8 χρόνια, 4 μήνες και 12 μέρες. Μετράει πάρα πολύ. Λες και βαριέται εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και μετράει κάθε μέρα που περνάει. Σε αυτό το χρόνο έκανα, λέει, τόσες applications, χιλιάδες, ακριβώς ξέρω, όχι στο περίπου, και έχω πιει τόσους καφέδες. Γενικά έχει πρόβλημα ο τύπος, έτσι. Τώρα ρώτα με, λέει, πόσες φορές έχω έρθει να καλωσορίσω έναν νέο εργαζόμενο σε αυτή την πρώτη του μέρα. Πόσους? Κανέναν, Evan, λέει. Ούτε ένας, λέει, μέσα σε αυτές τις 3052 μέρες. Πρέπει να είσαι σοβαρή υπόθεση, σωστά? Και λέω, δεν έχω ιδέα, φίλε μου. Εγώ μόλις έφτασα εδώ, άνοιξα το παιχνίδι και είπα να παίξω λίγο Beholder στο. Δοκιμάζομαι το. Και απαντάει, νομίζω ότι με μπερδεύεις με κάποιον άλλον. Εδώ είμαι απλά ένας υπάλληλος. Το όνομά μου είναι Evan Redgrave. Redgrave, λέει. Όπως το λέμε, Redgrave, Redgrave. Oh my god, ο πατέρα σου. Συνέχισε, Χέμνης, τι θέλεις να πεις? Βαθιά συλληπιτήρια, λέει. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα νιώθεις τώρα, λέει. Τον είδαμε για 58 ώρες 23 λεπτά πριν το θάνατό του. Και okay, μετρούσε κάθε χρόνο, εντάξει. Δεν ήμασταν πολύ κοντά. Να είμαι ειλικρινής, έχουμε να μιλήσουμε πάνω από 10 χρόνια. Δούλευε εδώ μέχρι χθες, ξέρω εγώ. Δεν δούλευε απλά εδώ. Ο πατέρας ήταν ένα από τους πιο τύπους που ήταν αξιοσέβαστοι σε όλο το Υπουργείο. Ένας από το top management. Ήταν αυτός που πετάξαμε από τα γυαλιά, λέω εγώ τώρα. Ναι, είναι αυτός που πετάξαμε από κάτω, λέει, τέλος πάντων. Ίσως να έχω και πιο πολλές πληροφορίες, λέει, για του πατέρα σου το θάνατο. Αλλά θα συζητήσουμε κάπου πιο ήσυχα, λέει. Πάμε να σου δείξω το γραφείο σου. Έχουμε κάποιες προτεραιότητες εδώ πέρα. Είσαι έτοιμος για την πρώτη σου μέρα στο Υπουργείο? Ναι, let's go. Τρέχοντας θα πάμε. Κοίτα πως τρέχει, δεν μπορώ να τον πιάσω. Ο κύριος Τζόρτζ είναι πάρα πολύ γρήγορος από ό,τι φαίνεται.
και αν αποτυχθέντου μας εξηγεί ανούσιες πληροφορίες για το Υπουργείο, πώς το τούβλα έχει φτιαχτεί και τα λοιπά. Ο πατέρας σου πέθανε εδώ, λέει. Εντάξει, θα μπούμε μέσα. Ας μπούμε μέσα, να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, και μπήκαμε μέσα στο Υπουργείο. Υπάρχει security, λέει, εδώ πέρα. Οκ, okay, ας περάσουμε. Ευτυχώς δεν χτύπησε. Σε αυτόν έχει χτύπησε όμως. Σας παρακαλώ πολύ. Για τσεκάρετε τον. Κοιτάξτε τι κάνει άλλο. Του δώσαν μπουκετίδια. Τι κάνετε, ρε. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ ευγενική. 37 όροφοι. Πάμε πάνω-πάνω. Πρέπει να θυμάσαι γιατί είμαστε εδώ, λέει. Πάλι μας λέει πόσο τετραγωνικά χιλιόμετρα. Γενικά αυτός έχει πάθει πλάκα, λέει. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι το Υπουργείο. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Τι κάνουν εκεί, γιατί είναι στη σειρά όλοι. Ένας τύπος έπεσε με τα χαρτιά του εδώ πέρα και εγώ τα πάτησα, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και μας ελέγχουν από ό,τι φαίνεται με λέιζεράκια. Τι θα γίνει, θα φτάσουμε ποτέ? Εδώ είναι το common room, λέει. Εδώ θα περνάμε πολύ ελεύθερο χρόνο. Και εδώ είναι το γραφείο σου, λέει. Πάρε μια ματιά τριγύρω. Όπου να θα ξεκινήσεις, όταν θα είσαι έτοιμος. Το quest μου λέει talk to Chemnitz. Μιλάω. Α, κοίταξες, λέει τριγύρω, ώρα να σου δείξω το γραφείο σου. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ας ακούσουμε τι έχεις να μου πεις. Πες μου για τη δουλειά μου, φίλε, γιατί είμαι καινούργιος εδώ πέρα. Εκπαίδευσέ μας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν, λέει, σε αυτά τα boots βάζουν τους επισκέπτες. Τους λένε πού να πάνε, σε ποιο υπουργείο και σε ποιο γραφείο. Οκ, τα κατάλαβα όλα στη θεωρία. Πάμε να το κάνουμε στην πράξη τώρα. Να δούμε, λέει, πόσο διαφέρει η θεωρία από την πράξη. Ας αρχίσουμε με τα βασικά, λέει, τις φόρμες. Το task για σήμερα είναι να πάρω 5 πελάτες και θα πάρω reputation points για να τους συναντήσω, τέλος πάντων. Οκ, reputation, θέλω λεφτά, λέει, προτιμώ λεφτά. Πιο σημαντικό είναι το reputation, η φήμη εδώ πέρα, λέει, παρά τα λεφτά. Ο καθένας μπορεί να κλέψει τα λεφτά, το reputation κερδίζεται. Χωρίς αυτό, ξέχνα τις προαγωγές, τα βραβεία και όλη σου την καριέρα. Οκ, okay. Γενικότερα σε αυτό το παιχνίδι ξέρω ότι ασχολούμαστε πολύ με την καριέρα μας. Είναι άλλη φάση από την πολυκατοικία του πρώτου Beholder. End conversation. Πάμε να δούμε τη φάση μέσα στο γραφείο μας. Οκ, okay. Και λέει process appeals, 0 στα 5. Αυτό είναι το γραφείο μου, λοιπόν. Και αναλαμβάνουμε. Λέει, εδώ υπάρχει email. Ναι, complete ban. Οκ, okay, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πάμε στα 5 forms. Σε 2 ώρες θα μας πάρει αυτό. Για να δούμε. Έρχεται ο πρώτος τυπάς εδώ πέρα. Θα ήθελα να κάνω ένα request, τέλος πάντων. Να γραφτώ σε μια λίστα αναμονής για το ετήσιο μισθό. Αύξηση μισθού. Το όνομά σας και ο εργοδότης σας, παρακαλώ. Ο Σίμον Άθερτον, λέει. Είμαι ο junior assistant. Και εμείς έχουμε 4 επιλογές τώρα. Πού θα τον κατατάξουμε αυτόν τον τύπο? Είναι κάτι που ζητάει, είναι κάτι που παραπονιέται, θέλει να κάνει κάποια καταγγελία ή θέλει να πάρει πληροφορίες? Θέλει να ζητήσει κάτι ο τύπος. Και από όλα αυτά μετά πρέπει να διαλέξουμε. Έχει να κάνει με την πατρίδα, πατριωτισμός, υγεία, τεχνολογία, κουλτούρα και sports ή εργασία, είναι για εργασία. Και να το στείλουμε σε κάποια γραφεία. Γενικότερα έχει κάποιους αριθμούς εδώ, είναι τα γραφεία. Και δίπλα εδώ που μας λέει είναι Monday, λέει. Πρέπει να διαλέξουμε ένα γραφείο το οποίο δουλεύει τις Δευτέρες. Ας πούμε 154 δουλεύει Δευτέρα. Δουλεύει, το γράφει εδώ πέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Να σας στείλουμε στο 154. Τυπώνουμε αυτό, τα πετύχαμε όλα, πήραμε λεφτά. Και φεύγει ο τύπος. Επόμενος. Θα έρθει, θα το κάνουμε αυτό για άλλα 4 άτομα. Αυτός θα ήθελε τώρα ο επόμενος. Απαιτώ, λέει, να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που επιτρέψανε την παραγωγή του αρχηγού στα προφυλακτικά. Κανένας δεν επιτρέπεται, λέει, να βάλει The Great Helmsman on. Α, και καλά, δεν θέλει να βάλει τον αρχηγό τους, ας πούμε, ένα μεγάλο πρόσωπο, έναν ηγέτη της χώρας, να μπουν σαν στάμπα πάνω σε μάρκα προφυλακτικών. Οκ, okay, οπότε απαιτώ, λέει, να τιμωρηθούν όλοι αυτοί. Οπότε κάνει καταγγελία ή παράπονο. Μάλλον καταγγελία κάνει. Γιατί απαιτεί κιόλας, έτσι. Δεν παραπονιέται απλά να πει πω πω, βάλανε αυτό. Απαιτεί να τιμωρηθούν, οπότε κάνουν καταγγελία. Για πατριωτισμό, φαντάζομαι. Το 154 είναι γεμάτο γιατί το δώσαμε σε άλλον. Το 279 δουλεύει Δευτέρες. 279 δουλεύει Δευτέρες. Για να δούμε. Α, δεν είναι καταγγελία, ήταν παράπονο. Οπότε φεϊλάραμε το συγκεκριμένο. Και έτσι δεν πήραμε λεφτά από αυτό. Ας πετύχουμε το επόμενο τουλάχιστον. Θα ήθελα να γράψουμε, λέει, ένα παράπονο ενάντια στον Κλένς Μνέτης, τον δάσκαλο του Λυκείου. Δεν ξέρει τίποτα για το τι διδάσκει. Τσέκαρα, λέει, κρυφά του γιού μου το σημειωματάριο και δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο γράμματα. Καθόλου αριθμοί, λέει, και είναι μαθηματικά αυτά που λέμε. Δεν κάνουν μαθηματικά, τέλος πάντων, στα παιδιά. Κάντε κάτι.
Οπότε εμείς μάλλον πρέπει να κάνουμε complaint, το λέξη κάθαρα, όσον αφορά science και technology ή social care. Μάλλον science και technology. Και θα τον στείλουμε στο 78 γραφείο. Πάλι λάθος έκανα. Έκανα λάθος και τη φόρμα λέει και ήταν στο άλλο τέλος πάντων, για το health and care. Okay, πρέπει να προσέχουμε περισσότερο γιατί κάναμε δύο λάθη στη σειρά. Έχουμε τέλεια ιδέα, λέει ο επόμενος, για ένα καινούριο σόου. Ας πάρουμε μερικούς ανθρώπους, να τους διαχωρίσουμε σε δύο ομάδες και να τους στείλουμε σε πόλεμο. Τρελός ο κόσμος, έτσι. Κάθε εβδομάδα, λέει, θα τους δίνουμε cool missions. Όπως να πάνε πίσω από την αντίπαλη γραμμή και να βρίσκουν κρυφά δεδομένα και να σκοτώνουν 20 εχθρούς σε μερικές ώρες. Μετά από τρεις μέρες, μήνες, η ομάδα με τα πιο πολλά μέλη που θα επιβιώσουν νικάει. Τώρα τι να θέλει τώρα αυτός. Ας πούμε ότι είναι request, ζητάει πράγματα ο τύπος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σπορ, ας πούμε. Έχει να κάνει με το κράτος, δεν νομίζω. Έχει να κάνει με σπορ. Για σπορ μιλάει ο τύπος, φαντάζομαι. Το 404 δουλεύει. Για να το μετά πρέπει να κατέβουμε εδώ σε καινούργια. 404 δεν δουλεύει. 588 δουλεύει. Α, τα πετύχαμε. Τα πετύχαμε όλα αυτά. Οκ. Okay. Πήραμε λεφτάκια. Πάρε το χαρτί σου, φίλε, και φύγε. Επόμενος. Το Labor Park λέει επιτέλους έχει δρόμους για ποδήλατα. Αλλά δεν υπάρχουν ποδήλατα να αγοράσουμε, λέει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όποιον έχει εμπλακεί σε αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά για τη χώρα μας, λέει αυτός. Οκ, okay, φτιάξανε. Μπορεί να μην υπάρχουν ποδήλατα, λέει, αλλά τουλάχιστον έχουμε ποδηλατοδρόμια. Οπότε να ευχαριστήσουμε τουλάχιστον αυτό το πρώτο βήμα, λέει ο τύπος. Τώρα αυτός τι ζητάει, στην ουσία. Καταγγελία. Χαρούμενος είναι, δεν είναι καταγγελία, έτσι, ούτε παραπονιέται για κάτι. Ας πούμε ότι ζητάει πράγματα. Και έχει να κάνει με τι, με social care. Ας πούμε ναι. Το στείλουμε στο 301 και το πετύχαμε όντως. Όχι, δεν πετύχαμε. Information ήθελε. Ήθελε πληροφορίες. Πού το ήξερα. Τέλος πάντων. Next. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πρέπει να δώσουμε το report στον Χέμνιτς. Γεια σου, Χέμνιτς. Τι γίνεται εδώ πέρα. Μιλάμε και λέει τι υπέροχη μέρα. Ξέρω εγώ, δώσω το report. Ωραία, τι πρέπει να κάνω μετά, λέει. Προσπάθησε να αποφύγεις τα λάθη, λέει, στη δουλειά σου. Άκου τους επισκέπτες και να τους καθοδηγείς στα κατάλληλα γραφεία. Μην κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά σου για τη χώρα. Όχι, έκανα κάποια λάθη όμως και τους στείλες λάθος γραφεία. Τέλος πάντων. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω για τη δουλειά σου. Τώρα είσαι τελείως μόνος σου να δεις μόνος σου τι γίνεται. Τέλος πάντων, συνάντησε τους συνεργάτες σου και κέρδισε reputation. Αν δουλεύεις σκληρά 8 ώρες την ημέρα, θα μπορείς να γίνεις στο αφεντικό και να δουλεύεις 12 ώρες την ημέρα. Δεν είναι πολύ γαμάτο? Ναι, πολύ γαμάτο να δουλεύεις παραπάνω. Θα το έχω στο μυαλό μου. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Θα ενημερώσω τέλος πάντων σε ένα χαρτί ότι έκανες τη δουλειά σου. Όλα τα έγγραφα βρίσκονται σε ένα καρτ δίπλα στο τραπέζι. Να τα πας στην Μάγδα Ράκοβιτς, τον αρχηγό των γραμματέων, ας πούμε. Θα σε περιμένω εδώ στο άγαλμα τέλος πάντων. Για να πούμε περισσότερα. Εντάξει, τελειώνουμε τώρα εδώ πέρα, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα. Αυτό είναι το κάρτ με τα χαρτιά. Ας πάρουμε τα χαρτιά που μας ενδιαφέρουν. Report. Εδώ, το πάρουμε πάνω μας. Τέλεια. Και να πάμε στη Μάγδα, λέει. Που μας δείχνει ότι είναι προς τα δω η Μάγδα. Ράκοβιτς. Πού είναι η Μάγδα. Και άλλα κάρτ. Παντού έχει κάρτ. Και ο κόσμος δουλεύει εδώ πέρα. Ναι, εκεί μέσα είναι. Ναι. Να τα. Stranger, λέει. Α, δεν είναι η Μάγδα. Ή απλά πρέπει να της μιλήσω για να γίνει η Μάγδα. What are you doing here, λέει. Γνωριστείτε. Γεια σας. Δεν είναι και πολύ ευγενικός ο τρόπος που σου λέει να μιλάς σε μια γυναίκα. Είπα γεια σας, πώς κάνεις έτσι. Συγγνώμη. Τι κάνεις εσύ εδώ. Θέλω να σου δώσω τα... Α, να, η Μάγδα είναι. Πολύ ωραία τα λέμε. Δώστε στα documents. Μου ζήτησε ο George Χέμνιτς να σας δώσω αυτά τα αρχεία, ρε παιδιά. Τι θα γίνει τώρα. Δεν κοίταξες μέσα, ελπίζω, έτσι, μου λέει η τύπισσα. Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν ρώτησα αν ενδιαφέρεσαι, λέει. Διαβάζοντας, λέει, κλειστά χαρτιά, σφραγισμένα, σαν αυτά τα χαρτιά τέλος πάντων, μπορεί να σου κοστίσουν την ελευθερία σου ή τη ζωή σου. Έγινε ξεκάθαρη, λέει η τύπισσα. Οκ, εντάξει. Τέλεια, λέει, αλλά προτιμώ να μην χώνω τη μύτη μου στον άλλον ανθρώπων τις δουλειές. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, που θα βάλεις τη μύτη σου. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες όμως και πρέπει να τους ακολουθήσεις αν θες να μείνεις στο ministry για παραπάνω από μία μέρα, λέει. Αν κάνεις λάθη, τίποτα δεν σε σώσει, ούτε καν το όνομά σου. Εντάξει, ρε κοπέλα, τι έχει να κάνει με το όνομά μου. Είσαι ακόμα εδώ, λέει, μην τεστάρεις την υπομονή μου. Καλά, φεύγω ήδη. Πώς κάνει έτσι αυτή η τύπισσα. Ας μιλήσουμε στο Χέμνιτς, λέει, στον δρόμο. Ο κύριος Φέργκισον λείπει για ένα ταξίδι. Οκ, φεύγω κι εγώ.
Πάμε στον Χέμνιτς να μας πει τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Τι και τώρα, στον δρόμο τον λέει πρέπει να φύγω τελείως έξω, όλο αυτό το δρόμο που κάναμε για να έρθουμε εδώ, τον ίδιο δρόμο θα κάνω για να γυρίσω πίσω. Ωραία, και θα είμαι στην έξοδο φαντάζομαι, μετά από πάρα πολύ δρόμο. Οχ, εδώ πρέπει να πει ο πατέρας μας. Το βλέπει η αστυνομία. Πού είναι ο Χέμνιτς? Πρέπει να του μιλήσω υποχρεωτικά. Πολλοί κόσμος εδώ πέρα. Στο πάρκο έξω. Πολύ όμορφη πόλη. Όλη γκρίζα. Να ο Τζόρτζ. Τι όμορφη μέρα λέει. Για τι πράγμα θες να μιλήσω, για τι πράγμα μιλάς λέει. Ιβάν, πρόκειται για τον πατέρα σου λέει. Τα πράγματα που συνέβησαν σε αυτόν ήταν απλά απέσια. Πρέπει να σου πω κάτι. Για πες μου. Το πολύ 20 άνθρωποι ξέρουν σε όλη τη χώρα για τέτοιες πληροφορίες. Παίρνω μεγάλο ρίσκο λέει, για να σου μεταβιβάσω τέτοιες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν σε ρωτάω. Δεν το πει σε κανέναν, έτσι, τσιμουδιά. Οκ, okay, μου λέει. Οκ, okay, λέω εγώ. Όπως ξέρεις, λέει, με βάλανε στη θέση του floor inspector μερικά χρόνια πριν. Την ίδια στιγμή, λέει, με βάλανε και για δουλειά στο department 6. Department 6, λέει, αυτό είναι ένας μύθος. Κανένας άνθρωπος σκεπτόμενος δεν το πιστεύει αυτό. Ο πατέρας μου, λέει, ήταν κεφάλι του department 6, λέει. Και τι έκανε εκεί? Ένα κρυφό project, λέει, από τον πατέρα σου. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ήμουν πάντα καλός με τους αριθμούς, λέει, και έτσι με προσκάλεσε. Δεν μιλούσε πάρα πολύ, λέει, για τον εαυτό του, αλλά σε ανέφερε πολλές φορές εσένα, το γιο του τέλος πάντων. Και ήταν περήφανος για σένα, εμπιστέψουμε. Και τώρα μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα, λέει. Τι άλλο είπε ο πατέρας μου για μένα, και να ρωτήσω και για το project. Τώρα να ρωτήσουμε αυτό, ας πούμε ότι δεν θα πούμε κάτι για μας, ας πούμε για το project. Τι project ήταν αυτό το Heimdall? Όχι εδώ, δεν θα πούμε εδώ πέρα, λέει, ήταν πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να βρούμε ένα ήσυχο μέρος, λέει, τη σωστή στιγμή. Τι λες για αύριο? Θα σου πω τα πάντα, ξέρω εγώ, και μπορείς να αποφασίσεις, λέει, τι θα κάνεις με τις πληροφορίες αυτές. Τι άλλο είπε ο πατέρας μου για μένα? Δεν μιλούσαμε για 10 χρόνια. Ανέφερε, λέει, ότι δεν μιλάτε πλέον, αλλά πάντα ήλπιζε ότι κάποια στιγμή θα του κάνει join. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Έγραψε ένα γράμμα, λέει, κάποιες μέρες πριν το θάνατό του. Σαν να ήξερε τι θα συμβεί σε αυτόν. Ένα γράμμα το έχεις μαζί σου? Όχι, το κράτησα σπίτι μου, λέει, δεν περίμενα να σε δω τόσο σύντομα. Θα σου το δώσω αύριο, λέει, και θα σου πω τα πάντα. Σε ένα ήσυχο μέρος. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Ωραία. Και λέω και goodbye. Ευχαριστώ που είμαι για τον πατέρα μου, Τζόρτζ. Ναι, Τζόρτζ, άσε μας τώρα να φύγουμε. Τα λέμε αύριο. Οκ. Okay. Και το επόμενο που πρέπει να κάνω, λέει, είναι να πάρω του πατέρα μου το γράμμα από τον Χέμνιτς. Και εδώ είναι θεωρητικά το σπίτι μου. Τραπέζι. Βέβαια έχουμε ένα quest εδώ πέρα για να δούμε αν ανοίξω την πόρτα. Α, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν. Ωραία. Ποιος είναι αυτός? Ανοίγω. Stranger λέει, χαρούμενος που σας βλέπω, Evan. Με θυμάσαι? Όχι. Δεν σε θυμάμαι βασικά, δεν σε ξέρω καν. Τώρα ξεκίνησα το παιχνίδι. Είμαι ένας παλιός φίλος του πατέρα σου. Όλοι γύρω τον πατέρα μου ασχολούνται. Ο James Cunningham, οκ. Okay. Ήμασταν φίλοι και δουλεύαμε δίπλα-δίπλα για πολλά χρόνια, στο πλευρό του τέλος πάντων. Ήμουν συχνός επισκέπτης στο σπίτι σου, δεν με θυμάσαι? Η μητέρα σου συνήθιζε να κάνει φανταστικά Rockford Pies. Πέθανε πολύ καιρό πριν, λέει η μάνα μου, το ξέρω, ήμουν στην κηδεία της και στο πατέρα σου επίσης. Γιατί δεν μου το έπες, λέει, ώστε να πω αντίο σε αυτόν? Φοβάμαι ότι του πατέρα σου ο θάνατος είναι περίπλοκη υπόθεση. Κάποιος από την κορυφή αποφάσισε να τον κλείσει απότομα, γρήγορα. Γι' αυτό ήρθα και σε ένα, λέει, πρέπει να συζητήσουμε για τη δουλειά σου. Πώς πήγε η πρώτη σου μέρα? Όλα αλλάζουν γρήγορα, λέμε. Πριν μια εβδομάδα σχεδίαζα να επισκεφθώ τον πατέρα μου και ήταν πολύ αργά, λέει, ακόμα και για την κηδεία του. Καταλαβαίνω, Evan, λέει, αλλά did you ever patch things up with him, το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει. Όχι, άργησα και γι' αυτό, πιστεύω. Λυπάμαι, λέει, δεν ήξερα ότι είναι τόσο σοβαρό. Αν το ήξερα, θα είχαμε κανονίσει ένα ραντεβού πολύ νωρίτερα. Α, εσύ λοιπόν με μετέφερε στο Υπουργείο, αυτός κανόνισε. Εγώ όντως, λέει, όχι επειδή μοιάζεις όμορφος τέλος πάντων, αν σημαίνει αυτό, καθώς σίγουρα θα μάντεψες. Είσαι μόνος εδώ πέρα, πού είναι η οικογένειά σου? Τώρα δεν σου πω ότι πέθαναν όλοι. Α, μάλλον εννοεί κάποια τη γυναίκα του ή τα παιδιά του. Έχουμε και γυναίκα και παιδιά, ίσως. Είναι με τη Μίριαμ τους γονείς στο Ρέντινγκ. Α, οπότε έχω γυναίκα μάλλον και παιδιά. Και είναι σε πεθερικά. Το Reading, λέει, είναι ένα μέρος γεμάτο με ορυχεία και πολλούς workers που είναι έτοιμοι να δίνουν τους πάντες.
Δεν είναι το καλύτερο μέρος μια γυναίκα, λέει και το παιδί της. Α, ένα παιδί έχω. Το συνειδητοποιώ, λέει αυτό. Πρέπει να ετοιμάσω το διαμέρισμα. Όσο πιο σύντομα γίνεται, θα έρθουν εδώ πέρα. Οκ, λέει, θα απαντήσω μερικές από τις απαντήσεις σου και μπορώ να ρωτήσω πράγματα εδώ πέρα. Ας το ρωτήσουμε και τον πατέρα μας, τον θάνατο. Δεν ξέρει πολλά, λέει, τέλος πάντων. Κάποιος έχει βάλει το χεράκι του. Αλλά γιατί, λέει. Λέει, Εύαν, ο μόνος άνθρωπος που είχα σαν πληροφοριοδότη από το Υπουργείο ήταν ο πατέρας σου. Σίγουρα ανακάλυψε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό τον βγάλανε έξω από τη μέση. Όλες οι αποδείξεις, λέει, εξαφανίζονται αν απλά μιλάμε στην πόρτα. Έτσι θα μπορούσες, ας πούμε, να κάνεις ένα investigation μέσα στο... να ψάξουμε μέσα στο Υπουργείο και να βρούμε και τον πατέρα μας τι έγινε. Και τώρα εγώ έχω δύο επιλογές. Είναι να προσφέρω βοήθεια ή να του πω τι λες, ρε, κάνικα. Τα έχεις χάσει τελείως. Θα πούμε και βοήθεια. Θέλω να σε βοηθήσω γιατί πρέπει να μάθω και τον πατέρα μας πάνω. Είμαι χαρούμενος που το ακούω αυτό. Βρες μερικές βρωμίες που έχουν κάνει αυτοί οι μπάσταρδοι, τέλος πάντων, και βρες ποιος είναι υπεύθυνος για τον πατέρα σου, το θάνατο. Δεν μου αρέσει και τόσο η φάτσα του και γενικότερα να μπλέξω με αυτά. Οκ, και είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα τους τιμωρήσουν ανάλογα. Πού να ξεκινήσω, λέει, δεν είμαι detective. Προς το πρώτον, λέει, άκου τι έχουν να πούνε, κατάγραψα τα πάντα, ρώτησε σωστές ερωτήσεις και μάθα για τη δουλειά και τους συνεργάτες σου. Μετά μου λέει να δω τηλεόραση για να μάθω πράγματα και μετά μπορώ να του πω, λέει, είτε για το Χέμνιτς ή να μην του πω για το Χέμνιτς. Θα επιλέξω να μην του πω και θα τελειώσω τη συζήτηση εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω αν είναι καλός άνθρωπος να στηριχτούμε πάνω του. Ωραία, και μετά μου βάζει κάποιο quest εδώ πέρα, ας πούμε να δούμε τηλεόραση και να διαβάσουμε βιβλία. Κάπου εδώ όμως εγώ θα αφήσω το παιχνίδι, νομίζω ότι δεν είμαι αρκετά, έχει περάσει και η ώρα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε ή όχι, εγώ είμαι λίγο ψηλό σε περίεργη φάση, γιατί έχει αλλάξει τελείως το στυλ του παιχνιδιού του Beholder 2 σε σχέση με το 1 και μου άρεσε πάρα πολύ το 1. Έχει κρατήσει το υφάκι αυτό, αυτό το στυλάκι, απλά αυτή τη φορά είμαστε πιο κοινοί σε μέσα στο χώρο, δεν είναι απλά η πολυκατοικία εκεί και εσύ απλά πρέπει να κοιτάξεις. Αφήστε μου στα σχόλια αν θέλετε να το δούμε σε σειρά ή σε live ή απλά χορτάσαμε και okay, δεν θέλουμε να το δούμε παρακάτω. Πείτε μου τη γνώμη σας, να με βοηθήσετε και εμένα. Αν σας άρεσε το επεισόδιο αφήστε ένα like και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.